και το λόγο έχει Νάντια για το αναπόφευκτο κλείσιμο. Καταρχήν, για να μην τον κρατηθεί κανένας, από όλους εσάς που είσαστε εδώ, δεν σκοπεύω να πω τις απόψεις μου. 370 σελίδες πήρε για να τις γράψω, οπότε αν τις διαβάσετε, για μένα είναι κάτι παραπάνω από αρκετό. Πήρα το λόγο κυρίως για να πω κάποια ευχαριστώ, που θεωρώ ότι τα χρωστώ σε πολύ κόσμο. Ευχαριστώ τα οποία τα γράφω μέσα στο βιβλίο, αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά ανάγκη, δικιά μου ανάγκη πριν από όλα αν θέλετε, να τα πω και δημόσια. Αυτά τα ευχαριστώ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το τρίτο μέρος του βιβλίου και να έρθω προς το πρώτο. Να ξεκινήσω από μια φράση στην τελετή παράδοση του Υπουργείου στις 20 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά την παρέτησή μου, που λέω εκεί ανάμεσα σε διάφορα πράγματα, επιχειρώντας να κάνω ένα πολύ μικρό και ελλειπτικό απολογισμό, και εγώ δεν θα πω κάτι για τους εκτός Υπουργείου Οικονομικών, αφού λέω ότι ξέρετε βέβαια ότι τα προηγούμενα 24 ώρα και ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο Σάββατο Κύριακο, ο κανιβαλισμός γνώρισε νέες όψεις. Και εγώ δεν θα πω κάτι για τους εκτός Υπουργείου Οικονομικών. Οι εκτός Υπουργείου Οικονομικών ήταν τα ρηφηφή στο νομισματοκοπείο. Θα πω μόνο ότι δεν αξίζει ο Γιάννης Βαρουφάκης αυτό που του επεφύλαξαν και αυτό που βρίσκεται σε εκτός. Και πιστεύω ότι επίσης δεν αξίζω αυτό που γίνεται κι εγώ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω δημόσια πριν απ' όλα τους 150 Ηρακλειώτες κυρίως και κατά δεύτερο λόγο Λασιθιώτες που με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να υπάρχει καμιά επαφή μαζί μου, μέσα σε ελάχιστες μέρες από τότε που εκδηλώθηκε η γνωστή επίθεση, έδωσαν στη δημοσιότητα για να δημοσιευθεί στις 24 Ιουλίου, τη μέρα της επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ένα μικρό κείμενο συμπαράστασης. Το κείμενο αυτό ατύχησε, δεν δημοσιεύθηκε. Στην ίδια τη γενέτειρά μου δεν υπήρχαν μέσα, εκτός από ελάχιστα διαδικτυακά και καμιά από τις έντυπες εφημερίδες, που να το δημοσιεύσουν. Δόθηκε μια ολόκληρη μάχη εκεί τοπικά για να μπορέσει να περάσει. Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της Αθήνας και με δυσκολία σε κάποιο από το τοπικό τύπο, μόνο μετά τις 30 Ιουλίου του 2015, όταν δηλαδή έβαλα το ζήτημα σαν ένα ζήτημα κεφαλαιόδους δημοκρατίας, όταν ένα τέτοιο κείμενο δεν μπορεί να περάσει πουθενά, στη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο δεν ήμουν μέλος, αλλά σαν βουλευτής ήμουν καλεσμένη, μιλώντας για πρώτη φορά πραγματικά επιπροσωπικού. Και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τότε, όταν πέρασε στο τοπικό τύπο, πέρασε χωρίς τα ονόματά τους. Τα ονόματά τους δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Πέρασε δηλαδή όσο πιο υποβαθμισμένα μπορούσαν. Και πρέπει να σας πω ότι και φέτος, όταν έγινε η ανάκληση του γνωστού δημοσιεύματος που ταξίδεψε, όχι τυχαία, μέχρι το Βερολίνο και μέχρι τη Μαδρίτη, από μεριάς του πρώτου θέματος, οι ίδιες οι εφημερίδες που δεν μπόρεσαν να δημοσιεύσουν τα ονόματα, και μιλάω για τοπικό τύπο που ξέρετε τι είναι νέα στην επαρχία και τι περνάει ή όχι, δεν βρήκαν μια σειρά στη γενέτειρά μου να αναφέρουν την ανάκληση του δημοσιεύματος από μεριάς του πρώτου θέματος. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο, το οποίο δεν έχω τη δυνατότητα ούτε το χρόνο να το μελετήσω, αλλά ίσως έτσι καθαρά κοινωνιολογικά, στο Ηράκλειο με τους πολύ περίεργους δεσμούς
από τη μεριά, από πλευράς κατοχής και των περίεργων δρόμων της ιστορίας και εμφύλιου, που δεν μοιάζουν με τις άλλες περιοχές της Κρήτης, θα άξιζε τον κόπο να κάνει κάποιος μια τομή και να ψάξει το γιατί και το πώς, ποιο είναι αυτό το ιδιόμορφο υπερκομματικό κατεστημένο που αυτή τη στιγμή ακόμα έχει μια τέτοια ισχύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέσσερις ανθρώπους επίσης, επώνυμα, οι οποίοι ήταν αυτοί που εκείνες τις πρώτες μέρες, χωρίς του Ιουλίου, βγήκαν δημόσια, χωρίς να σκεφτούν τίποτα άλλο, ότι πιθανόν να αισθανόταν ότι εκτίθεται η ίδια, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο τότε της Βουλής, σε δημόσια δήλωσή του, τον Θανάση Καρτερό, με δημοσίευμά του στην Αυγή, τον Θανάση Σκαμνάκη, με δημοσίευμά του στο πριν, και τον Αντώνη Κακαρά, που δεν μπόρεσα δυστυχώς αυτή τη δημόσια ευχαριστία να την εκφράσω μπροστά του. Έφυγε ξαφνικά τον Αύγουστο. Δεν είχα καν υπόψη μου ο Αντώνης Κακαράς πρόσκειται στο Τουκουέ, ο Θανάσης Σκαμνάκης στον Άρκε στην Ανταρσία, ο Κατερός ήταν και παραμένει με το ΣΥΡΙΖΑ, η ζωή βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ο Κακαράς, ο οποίος ήταν συνταξιδιώτης από την περίοδο της δικτατορίας, απόστατος αρχιπλίακος του πολεμικού ναυτικού, με διώξεις, φυλακίσεις στη διάρκεια της δικτατορίας, μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία των νεότερων χρόνων, που θα βρεθεί καιρός κάποτε να γράψουν για τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε και που ακόμα αποτελούν ταμπού, είχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή στην ιστοσελίδα του. Αυτό το έμαθα μόνο όταν μίλησα στο πολιτικό μνημόσυνο που έκανε η οικογένειά του για αυτόν και το έμαθα σχεδόν τυχαία από μια κουβέντα που μου είπαν από κάτω. Και προσπαθώντας να ανασυστήσω τη μελέτη της επιχείρησης εκείνης της περίοδου, βάζοντας όλα τα ζητήματα κάτω από την αρχή με φρέσκια ματιά, ανακάλυψα μια σειρά mail που μου έστειλε σε ένα mail που κανένας δεν είχε ανοίξει από τότε, από την πρώτη μέρα, τα οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικά και έχω το περιεχόμενο ενός από αυτά μέσα στο βιβλίο, λέει εκεί ότι ένα αριστερό κόμμα κρίνεται πριν απ' όλα από τη στάση που κρατάει απέναντι στα μέλη του όταν αυτά πλήττονται από το ταξικό αντίστοιχο. Θα ήθελα επίσης για πρώτη φορά να ευχαριστήσω τους φίλους που είναι νομικοί, που πραγματικά με αγάπη και με πολύ φροντίδα με στήριξαν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θα ήθελα, ερχόμενοι από το τρίτο προς το πρώτο και το δεύτερο, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε στο Υπουργείο. Εξαιρετικούς ανθρώπους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι ανοίγουν τα πανιά τους αναγκαστικά, γιατί έφυγε από πρώτου, γίνεται ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή πέραν οποιοδήποτε ελέγχου σκοπιμότητας. Μια ανεξάρτητη αρχή, πέρα από οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου οποιασδήποτε δημοκρατικής κυβέρνησης, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου, δεν υπάρχει ακόμα και σχετική ερώτηση της έκθεσης συνοδιών ρύθμισης του νομοσχέδιου που αυτό αποφασίστηκε το Μάιο, στην ερώτηση που είναι μια στάνταρ ερώτηση. Αν σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΣΑ δόθηκε μια τέτοια ή παρεμφερή λύση στο πρόβλημα, είναι πάρα. Ξανά η Ελλάδα γίνεται πειραματόζω κατάρρευση της κυριαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί μια κυβέρνηση η οποία δεν ελέγχει ούτε την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας που έχει περάσει κατά αποκλειστικότητα εκεί, ούτε την
Ο μηχανισμός συλλογής των δημοσίων εσόδων που αποτελεί το πιο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας, πολύ περισσότερο αν θέλετε ακόμα και από το ζήτημα της δημόσιας περιουσίας, δεν μπορεί να ασκήσει στοιχειωδώς οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που αποφασίζει και μια βουλή που νομοθετεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικά καταρτισμένοι και ικανοί άνθρωποι, και εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα, άνθρωποι οι οποίοι πονούν το δημόσιο συμφέρον. Και νομίζω ότι αυτά όταν αναφέρεσαι σε ένα μηχανισμό που από δημόσιος θα γίνει ένα υβρίδιο δημόσιου ιδιωτικού προς το ιδιωτικό μέσα στους επόμενους μήνες, τα λέει πολλά. Και βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε στο Υπουργείο, σε ένα Υπουργείο που δεν είχα καμιά προετοιμασία να βρεθώ και βρέθηκα πραγματικά μόνο για λόγους κομματικότητας, επειδή αυτός που είχε συμφωνηθεί από ό,τι κατάλαβα να είναι σε αυτή τη θέση την τελευταία στιγμή υπανακόησε και δεν μπορούσε να κλείσει το κυβερνητικό σχήμα. Μιλάω για τους 4 μετακλητούς υπαλλήλους, για τους 3 συμβούλους, για καμιά δεκαριά εφοριακούς και τελωνιακούς και έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, πρέπει να σας πω ότι με εξαίρεση τις πρώτες 2 κατηγορίες, τους άλλους, δεν τους γνώριζα κανέναν σχεδόν από αυτούς πριν βρεθώ στο Υπουργείο. Και είναι ο μηχανισμός που με βάση προτάσεις ανθρώπων που εκτιμούσα, που είχα μια εμπιστοσύνη, συγκεντρώσαμε. Και πρέπει να πω ότι για ένα Υπουργείο που δεν ήταν Υπουργείο, γιατί η Τρόικα είχε επιτρέψει πια σε αυτή τη θέση, η οποία σήμερα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, της είχε αφαιρέσει τα πάντα και είχε αφήσει μόνο το πεδίο της νομοθεσίας. Και με τι να κάνεις την νομοθεσία, δεν την κάνεις βέβαια με 10 ανθρώπους, γι' αυτό και στηρίχθηκα αναγκαστικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και μαζί κάναμε ό,τι κάναμε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλη αυτή το βάρος μιας δουλειάς που έγινε και μιας δουλειάς που εκτός καθηκόντων προσπαθήσαμε να κάνουμε στηρίχθηκε ουσιαστικά σε 15-16 ανθρώπους οι οποίοι ξανά με τους περισσότερους δεν τους ήξερα καν πριν και ξεπέρασαν πραγματικά τον εαυτό τους. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ απόψε. Τους ευχαριστώ πραγματικά. Και βέβαια, οφείλω να μιλήσω ιδιαίτερα, το κάνω μέσα στο βιβλίο, δεν πρόκειται να το κάνω τώρα, μόνο θα τους αναφέρω, στους 3 συνσυγγραφείς του πρώτου κεφάλαιου. Γιατί θεωρώ ότι οι 3 παρετήσεις, που είναι και οι 3 κείμενα ντοκουμέντα, οι δύο από αυτές δίνονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, του Παναγιώτη του Δάγη, του γενικού γραμματέα της δημόσιας περιουσίας, του Δημήτρη του Κλούρα, και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό ΑΕ, του Στέφανου Πάτου Κίκου, είναι πραγματικά ντοκουμέντα που από μια άλλη από τον τρόπο που εγώ σκεφτόμουν και δρούσα σκοπιά, ίσως πολύ καθαρότερα από αυτά που έχω να πω εγώ, φωτίζουν μια σύντομη αλλά καθοριστική και κρίσιμη περίοδο και δίνουν, αν θέλετε, χωρίς να έχουν τέτοια πρόθεση όταν γράφτηκαν αυτές οι παραιτήσεις, τη δικιά τους ερμηνεία στο γιατί ουσιαστικά υπήρχε το πρόγραμμα του να μπορέσει η χώρα να περιπλακεί από την Επιτροπή, τα μνημόνια και ουσιαστικά τη ληστεία της ζωής των ίδιων των ανθρώπων. Και βέβαια το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, πρέπει να τον ευχαριστήσω. Πέρασε ο ίδιος μια προσωπική περιπέτεια. Δεν είναι εδώ γιατί αναρρώνει από μια εγχείρηση, τώρα ενώ πολιτική περιπέτεια μέσα στο Υπουργείο και ήταν οι 4 άνθρωποι σε θεσμικές θέσεις που μαζί δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Πριν απ' όλα, βεβαίως, αφήνοντας κατά μέρος το βιβλίο, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς απόψε. Γιατί ήρθατε εδώ για το βιβλίο, κάποιοι πιο πιτσιόζοι, λίγοι,
γι' αυτό. Ουσιαστικά ήρθατε γιατί κατανοήσατε αυτό που προσπάθησα να κάνω. Ότι το βιβλίο δεν ήταν παρά ένα όχημα για να βρεθούμε εδώ όσοι ήρθαμε, για να βρεθεί αυτό το πάνελ όπως βρέθηκε και για να βρεθεί και πολλοί άλλους κόσμος εδώ κάτω ανάμεσα. Νομίζω ότι η πρόθεση αυτής της παρουσίασης είναι διαφανής. Δεν είναι τυχαία η σύνθεση του πάνελ. Εκτιμώ πολύ ατομικά καθέναν που βρίσκεται σε αυτό το πάνελ, αλλά δεν ήταν κύρια αυτό το κριτήριο, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι μέσα εδώ, έξω από εδώ, που επίσης εκτιμώ και θα μπορούσα να τους παρακαλέσω να με τιμήσουν, να μου κάνουν τη μεγάλη πραγματικά τιμή να διαβάσουν και να παρουσιάσουν αυτό το βιβλίο. Αυτό το πάνελ βρέθηκε με αυτή τη σύνθεση για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Είμαστε αυτοί που συμπορευτήκαμε στο πλαίσιο της τότε λαϊκής ενότητας μέσα στο 20ήμερο των εκλογών Express, που ήταν εκλογές κάθαρσης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης και προϋπάρξης του ΣΥΡΙΖΑ από την, ας πούμε με πολλά εισαγωγικά, αριστερή αντιπολίτευση. Είναι άνθρωποι, το διαπιστώσατε από όλες τις τοποθετήσεις, που βλέπουν με μια διαφορετικότητα ο καθένας και από διαφορετική σκοπιά και το παρελθόν και το πού, πώς πρέπει περίπου να εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά επειδή από κάπου πρέπει να ξεκινάει κανένας, εγώ θεωρώ ότι η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Αν μπόρεσαν τότε να συνυπάρξουν, διασώζοντας, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο, ουσιαστικά την τιμή της αριστεράς της πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου, με έναν κόσμο που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, όταν από το 62% όχι, είχε γίνει τελικά ναι σε ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Όχι μόνο σε σχέση με αυτούς που κάθονται εδώ στο Προεδρείο, ξαναλέω, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς, γιατί το λέω πολύ καθαρά στο βιβλίο, θεωρώ ότι είναι στενή η σύνθεση αυτών που κάθονται πάνω στο Προεδρείο, αν πραγματικά θες να βάλεις τα πρώτα, να κάνεις τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για να υπάρξει ένα δημοκρατικό, πατριωτικό, αντιμνημονιακό μέτωπο που να εκφράζει αυτό που σήμερα ξεσχίζει ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία και αποτελεί τη μεγαλύτερη, τη βαθύτερη ανάγκη της. Τους ευχαριστώ όλους για το ότι ανταποκρίθηκαν, τους ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια, τα οποία είναι εξαιρετικά υπερβολικά, αλλά ζούμε σε μέρες που ξέρετε καμιά φορά ακόμα και η υπερβολή μπορεί να βοηθάει σε μια άλλη κατεύθυνση και θα περιοριστώ στο να απαντήσω σε σχέση με όλα όσα λέχτηκαν μόνο στην αρχική πρόκληση του Πέτρου. Αυτό το μότο που αφορά όλο το βιβλίο του Μπρεχτ είναι ένα στίχος, μια στροφή από ένα ποίημα του Μπρεχτ που το σκέφτομαι και ήθελα να το χρησιμοποιήσω εδώ και 30 χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε πραγματικά η στιγμή να χρησιμοποιηθεί μπροστά σε αυτό το βιβλίο. Είναι μια στροφή που γράφτηκε μέχρι το 1942 και λέει: «Κοιτάξτε, κυνηγημένοι από 7 χώρες, όσοι στην παλιά τρέλα επιμένουν. Τιμώ εκείνους που αλλάζουνε και ήδη μένουν». Νομίζω ότι αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να αναζητήσουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια υπάρχει Dylan ποταμός. Ας πούμε ότι είναι ένας τρόπος, χωρίς να πάρω θέση, στη διαμάχη για το αν ένας δημιουργός μπορεί να πάρει ένα μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας, να πάρω θέση για το αν όντως άξιζε κάτι τέτοιο για τον Dylan. Δεν θα συμφωνήσω με τον Πέτρο, γιατί χρειάζεται αντιστροφή του
to the times they are changing και to a hard rain is gonna fall. Και γι' αυτό, για τις πολύ μεγάλες προσδοκίες, για την πολύ μεγάλη ελπίδα που απόκτησε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, που διαβόλησε όλα τα κοινωνικά στρώματα και πριν από όλα τα λαϊκά στρώματα και πριν από όλα την νεολαία και όλα τα πολιτικά ρεύματα μέσα στην ελληνική κοινωνία, που οδήγησε από το 40% του Ιανουαρίου στο 62% του Ιουλίου, εγώ, ό,τι ενδιασμούς κι αν είχαμε, και αν θέλετε, ό,τι ψευδεστήσει κι αν είχα εδώ, γιατί αυτό που γράφω στην παρέτηση στον Πρωθυπουργό, το έγραφα και το εννοούσα, δεν ήταν λόγια του. Το έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι θα φτάσει το τρίτο μνημόνιο. Πιστεύω ότι θα αλλάξει η κατάσταση και ότι θα ξαναγυρίσει πίσω. Αποδείχθηκε ότι είχα λάθος. Το πίστευα όμως μέχρι τη στιγμή που έγραφα την παρέτηση. Νομίζω για όλη αυτή την ελπίδα αξίζει πραγματικά το The Times They Are Changing για να τη συνοψίσει. Σήμερα είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πιο δύσκολη πραγματικά δεν θα γινότανε. Και δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Δεν είναι εύκολο να ανασυσταθεί ένα κοινωνικό, κάποιο ψηφικό χειραφετητικό ρεύμα. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη, αναγνωρίζοντας μια μεγάλη αναγκαιότητα για την οποία, όπως είπε ο Μανώλης, πρέπει να σκάψουμε τον δρόμο ο οποίος δεν φαίνεται μπροστά μας, θα πρέπει να πούμε αυτό που δεν είπαμε ξεκάθαρα το πρώτο εξάμεινο του 2015, «A hard rain is gonna fall». Δεν μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο. Δεν μπορεί να γίνει με ίδιο τρόπο. Μπορεί να γίνει μόνο με μια προσοχή πολύ καθύτερη από την ανατροπή που επιχειρήσαμε και ανατράπηκε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, συμπορευτεί αυτή εδώ η προσπάθεια ήταν από δικιά μου μεριάς ένα μικρό σπρόξιμο, μια μικρή όθηση. Μια μικρή όθηση, συνήθως το καλύτερο που μπορεί να πετύχει είναι μια μικρή μετατόπιση. Αυτό δεν λέει τίποτα μες στις σημερινές συνθήκες. Όμως σε έναν κόσμο, σαν αυτό που περιγράφηκε, με τη ρευστότητα που έχει, με τις αντινομίες που έχει, με τις τεράστιες αντιθέσεις και προφανώς με τις τεράστιες ανάγκες όταν διαλύονται χώρες και οι ζωές των ανθρώπων ταυτόχρονα. Όταν όποιος είδε αυτή την καταπληκτική ταινία του Ken Loach, που οι κριτικοί εδώ έγραψαν ότι είναι βέβαια λίγο απλοϊκή, «I, Daniel Blake», θα δούμε ότι υπάρχει μνημόνιο που δεν κατονομάζεται σαν μνημόνιο σε αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, οι οποίες δεν υπάρχει συνείδηση ότι στην πραγματικότητα η ζωή τους είναι το ίδιο, η ζωή των λαϊκών τάξεων, το ίδιο καταπιεσμένη και το ίδιο με το βραχνά στο λαιμό που έχουμε εμείς, που έχουμε τουλάχιστον συνείδηση ότι ζούμε υπό το ζυγό των μνημονίων. Σε αυτές τις συνθήκες, καμιά φορά μπορεί ένα μικρό σπρόξιμο να δώσει μια όθηση που να μην είναι μικρή. Αυτό ελπίζω, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να απαντηθεί διαφορετικά το ερώτημα που όσοι κυκλοφορείτε στον δρόμο σας αναγνωρίζουν και σας ρωτούν, ξέρετε ότι ένα ερώτημα βάζει ο κόσμος. Εμένα πέρυσι με ρωτούσαν γιατί έφυγες, φέτος δεν το λέει κανένας. Με ρωτούν τι να κάνουμε, αλλά δυστυχώς στην πλειοψηφία αυτών των ερωτημάτων, όταν λένε τι να κάνουμε, και εδώ θα έρθω πάλι στο Μανώλη, δεν εννοούν τι να κάνουμε όλοι μαζί, εννοούν τι θα κάνετε εσείς. Εσείς που είχατε βγει πέρυσι μπροστά κτλ. Μέχρι ο καθένας από εμάς, ο καθένας από αυτούς που θέτουν αυτό το ερώτημα, να αισθανθεί ότι είναι ο ίδιος μέρος αυτής της εξίσωσης, ότι δεν είναι ψευδόνυμο «κάνουμε» που σημαίνει «κάνετε», αλλά είναι «κάνουμε» που σημαίνει «κάνουμε όλοι μαζί», δεν θα μπορούμε να πούμε ότι έχει μπει ένα λιθαράκι που θα μπορεί να γίνει μια μεγάλη διαφορά.